Και υπάρχουν όχι μόνο στο Σύνταγμα, όπως και αναφέρατε, τα άρθρα 5, 6, 7 και το 9 και άλλα άρθρα και το 10 που καλύπτουν την προσωπική ελευθερία που χαρακτηρίζεται στο άρθρο 5 κεφάλαιο 3, ότι η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος. Εδώ δεν παραβιάζεται. Σου λέει άμκα η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. Τι περιέχει αυτή και τι μπορεί να καταγράφει με ακτίνες λέιζερ, όπως είχαμε πει σε άλλες εκπομπές. Δηλαδή πολλά στοιχεία από τα οποία είχαμε δει που είναι μια ταυτότητα και κάτι περισσότερο. Και το χρονολογικό, ας πούμε, η εξέλιξη της υγείας του ατόμου και η ασφάλισης και όλα τα συμπαραματούντα στοιχεία. Λοιπόν, ποιος μας καλύπτει, ποιος μας έδωσε νόμο, ποιος μας εγγυήθηκε ότι είναι αυτά ασφαλισμένα και δεν θα διαρρέουν. Έχουμε και διεθνείς συμβάσεις, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 12, υποστηρίζει αυτή την προστατεύει την ιδιωτική ζωή και άλλα άθρα άλλων συμβάσεων. Και ρωτάμε λοιπόν, πάλι ερχόμαστε στο ερώτημα αυτό, γιατί μας επιβάλλουν αυτές τις κάρτες και αυτές τις ταυτότητες που ακολουθούν. Άσχετα εάν επιβληθούν οι κάρτες και αργοπορήσουν λίγο οι ταυτότητες. Γιατί μας τις επιβάλλουνε, χωρίς να τις συζητήσουμε, χωρίς να δούμε τι περιέχουν, τι θα γράφουν, ποιος θα τα διαβάζει, πώς θα τα διαβάζει, πώς ασφαλίζονται, πώς θα μπορούν να μεταδοθούν με πάτημα πλήκτρων από το ένα άκρο στο άλλο άκρο της γης. Γιατί λοιπόν δεν έλαβαν υπόψη τους όλα αυτά τα οποία εξέφρασε σαν αίτημα η Σύνοδος, το Άγιον Όρος, οι Σύλλογοι, οι Συγκεντρώσεις και κατά τόπους Μητροπόλης. Δηλαδή, ο λαός απέρριψε αυτές τις κάρτες και τις ταυτότητες και τις απέρριψε με συγκεκριμένα στοιχεία. Φερρυππίν, να πούμε κάτι που δεν είχαμε χρόνο να διαβάσουμε στην περασμένη εκπομπή. Το Άγιον Όρος, σε μία ανακοίνωση περί του ζητήματος των νέων ταυτότητων και καρτών, 5-18 Μαρτίου του 1993, λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν επιβάλλει ρητό στην Ελλάδα την έκδοση αυτών των ταυτοτήτων. Και αν έχουμε αυτή την ταυτότητα που έχουμε, δεν τους πειράζει. Αυτή την ταυτότητα την απλή, την μη ηλεκτρονική. Μήπως είναι, λέγει, θέμα να απορροφηθούν τα 7 δισεκατομμύρια. Και επομένως είναι και θέμα προμηθειών κλπ. Και συνεχίζει αυτή η εγκύκλειος των αγιοριτών πατέρων όλης της κοινότητας των αγιοριτών προς τον ελληνικό λαό. Το πού και πώς και από ποιους θα χρησιμοποιηθούν τελικώς τα πολλαχώς πολύτιμα ηλεκτρονικά ταυτοστοιχεία δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς εξ αρχής. Αναφέρει εδώ μια προγενέστερη εγκύκλειος του Αγίου Όρους προς την πολιτεία και τους φορείς ότι οι μηχανογράφοι των νέων ταυτοτήτων έστω και χωρίς ΕΚΑΜ και χωρίς άμκα οι κάρτες και με ψηφισμένων των νόμων περί ηλεκτρονικών μέσων, έστω και να γίνει ο νόμος που δεν έγινε και να ψηφιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή και να ασκηθούν ποινικές διώξεις για παραβιάσεις. Όμως λέγει, παρά τον νόμο, εάν γίνει, που δεν έχει γίνει, και παρά την επιτήρηση και περιφρούρηση των στοιχείων με τρόπους ελέγχου καταλλήλους, ουδόλως απομακρύνει τον κίνδυνο των καταχρήσεων εις βάρος των προσωπικών ελευθεριών του πολίτη. Ως τούτο ηδημόνως καταγγέλει η Ένωση Προγραμματιστών Υπολογιστών ΕΠΗ. Είχαμε τον κύριο Περάκη την προηγούμενη εκπομπή και μας είπε κάποια σχετικά. Και συνεχίζει το Αγίου Όρους εγκύκλειος. Και λέει ανεφιώς αντιλαμβάνεται το ίμιση της Ευρώπης ανθιστάμενον εισέτη αποφασιστικός εις τας νέας ταυτότητας. Η Ευρώπη ανθίσταται. Εμείς γιατί προχωρούμε και αναγγέλλεται και πάλι αναγγέλλεται. Δηλαδή παίζει η πολιτεία με τον λαό. Θέλει να τους πάει τα νεύρα. Εμείς ενημερώνουμε και λέμε δεν είναι αθώες οι ταυτότητες και οι κάρτες. Περιέχουν μεπτά στοιχεία. Τα έχουμε πει κατ' επανάληψη εδώ. Θα συμπληρώσουμε και σήμερα. Και συνεχίζει σε άλλο διαβήμα του Άγιον Όρος. Τούτο το ηλεκτρονικό αρχείο, του οποίου η δημιουργία εσχάτως προωθείται και με την εξαγγελθήσαν ενιαίαν κάρταν ασφαλιζομένου, η οποία διανέμεται σήμερα. Και όλοι λένε δεν ξέρουμε τίποτα. Αν περάσει κανείς από τα Υπουργεία και τις γραμματείες, όμως δεν ξέρουμε τίποτα. Τότε τι γράφουν οι εφημερίδες, γιατί δεν καταγγέλνουν τις εφημερίδες ότι λένε ψέματα. Όταν λέγουν 80.000 νέοι ασφαλισμένοι παίρνουν κάρτες, 37.000 μοιράστηκαν κάρτες τέτοιες που έχουν και φωτογραφία στη Χαλκιδική και στη Σάμο και μοιράζονται αφιδώς και σε όλες τις περιφέρειες και στέλνονται χαρτιά από όλα τα ταμεία τους ασφαλισμένους συνταξιούχους ότι τον επόμενο ή μεθεπόμενο μήνα θα πάρουν παρομοίως κάρτες
και θα παίρνουν συντάξεις τους από τις τράπεζες που θα προσέρχονται προσωπικά. Νέα εποχή λοιπόν, εφιαλτική αρχίζει να αναφαίνεται, όπως διαπιστώνουν και εδώ οι Άγιοι Πατέρες. Και φυσικά υπενθυμίσουμε της Ιεράς Συνόδου κάποιες παράγραφους που είχαμε ανάγνωση. Δεν επιμένω πάλι να κουράσω τους τηλεθεατές, αλλά απλώς επισημαίνω από μία εγκύκλιο, μία παράγραφο που δεν την είχαμε διαβάσει στο παρελθόν. Λέγει λοιπόν: η Ιερά Σύνοδος έχει επισημάνει την εφιαλτική απειλή η οποία υποκρίνεται εις την ηλεκτρονική ταυτότητα, απειλή φακελώματος των Ελλήνων και τα υπόλοιπα, στη μαγνητική λωρίδα κλπ. Την λευκή ειδική λωρίδα. Τώρα γράφουν οι Ελλήνες και σε λευκή λωρίδα, δεν πρέπει να είναι απλώς μαγνητική φαιά ή μαύρη λωρίδα. Και σε λευκή λωρίδα γράφουν, έχουν πολύ εξελιχθεί. Δεν διαβάζω την παράγραφο όλη, την είχαμε διαβάσει. Και λέγει, αυτό που θέλω να επισημάνω, ο τόπος μας διέρχεται μεγάλη κρίση. Η πατρίς μας χυμάζεται και το έθνος μας οφείλει να αντιτάξει τα πνευματικά μας ερίσματα, αν θέλουμε να μην κλάψουμε επί των ερηπείων. Διότι θα ερμηνευθεί ως αποσύνδεση ελληνισμού και ορθοδοξίας η τυχόν μη αναγραφή του θρησκεύματος και η τυχόν, θα λέγαμε, τυχόν εξαναγκασμός των Ελλήνων πολιτών, κυρίως Ορθοδόξων κατά το 98,2%, να παραλάβουν ταυτότητα παρά την θέλησή τους, ώστε να απασχολούνται οι Έλληνες χριστιανοί, οι Έλληνες πολίτες, με θέματα τι ταυτότητα θα μας επιβάλλουν και να μην απασχολούμεθα με τα ζωτικά μας θέματα. Περί θρησκεύματος που ακόμα υπάρχει σαν πρόβλημα, θα ήθελα να συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Τώρα θα ήθελα, Πάτερ Λάμπρο, να σας θέσω το ερώτημα. Λοιπόν, όλα αυτά τα μηνύματα, οι ενστάσεις, οι εγκύκλοι, οι διαμαρτυρίες, τα ψηφίσματα μπορούν να γίνουν αντικείμενο αγνοίας, να τα αγνοήσει η πολιτεία. Σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία όλα αυτά όχι απλώς λαμβάνονται υπόψη, αλλά καλούν τους φορείς να τα συζητήσουν. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η υποχρέωση της πολιτείας αυτή τη στιγμή. Όλους αυτούς τους φορείς που έχουν τοποθετηθεί γύρω από το θέμα θα πρέπει να τους καλέσει. Και ακόμα περισσότερο αν θέλουμε να προεκτείνουμε το θέμα, νομίζω ότι είναι και μείζον θέμα και ακόμα δημοψήφισμα θα μπορούσε να γίνει, έτσι ώστε και ο ελληνικός λαός, αφού ενημερωθεί προηγουμένως και αφού τοποθετηθεί σωστά τα ερωτήματα, να απαντήσει για το ζήτημα αυτό τι θέλει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα και αυτό το άλλο θέμα που θίξατε, ότι δεν υπάρχει και η ασφάλεια των στοιχείων αυτών. Ποιος θα τα χρησιμοποιεί, πώς θα εξασφαλίζεται ότι δεν θα γίνουν καταχρήσεις. Σε όλα τα θέματα που υπάρχει ένας κίνδυνος δημιουργούνται συμβούλια τα οποία ελέγχουν, εποπτεύουν για το αν σωστά αυτά τα οποία θέλει το κράτος να προωθήσει γίνονται και δεν αποβαίνουν εις βάρος του πολίτη. Ένα τέτοιο θέμα που διεθνώς είναι εκρηκτικό στην Ελλάδα θεωρείται αυλαβές και ακίνδυνο. Μήπως έχουμε αφέλεια μικρών παιδιών να μην ξέρουμε ότι παίζουμε με ένα πολύ δύσκολο θέμα ή κάτι άλλο συμβαίνει. Μάλιστα. Επομένως, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, οι ηλεκτρονικές κάρτες, ταυτότητες και τα παρόμοια αποτελούν ένα πρόβλημα ελευθερίας του προσώπου. Απειλούν τις ελευθερίες και μάλιστα τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες ελευθερίες. Που συνοπτικά είπαμε. Βέβαια δεν θέλουμε να κουράσουμε πολύ τους τηλεθεατές να παρατείνουμε πολύ αυτές τις ομιλίες, να πούμε αλληλεγγυτικότερα περισσότερα στοιχεία. Πρέπει ήδη να έχουν προβληματιστεί και να αναλογά υπεύθυνα να λειτουργήσουμε ως λαός. Γιατί συμβαίνει εδώ σε αυτόν τον ελληνικό χώρο που έχουμε συνηθίσει να γινόμεθα έρμεων των επιρροών των άλλων κρατών και των διάφορων συνασπισμών και να γινόμεθα οι αντιμαχόμενες παρατάξεις και μερίδες διαφόρων, λέγαμε, κέντρων αποφάσεων που σπείρουν διαιρέσεις του διάρκεια βασίλευε, να μας έχουν διαιρεμένους ώστε ποτέ να μην αναλάβουμε. Θα έπρεπε κάποτε, τέλος πάντων, να ξεπεράσουμε αυτό το φαινόμενο και να γίνουμε πιο υπεύθυνοι ως λαός εμείς και πιο υπεύθυνη η πολιτεία απέναντι στο λαό των κυρίαρχων λαών, τον οποίο δεν πρέπει να τον θυμάται μόνο πρώτων εκλογών. Γιατί όπως αναφέρει το Σύνταγμα και το γνωρίζουμε, μπορείτε να μας αναφέρετε το άρθρο το σχετικό του Συντάγματος. Το άρθρο, το πρώτο άρθρο που λέει για το πολίτευμα της Ελλάδος ότι είναι προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Στη δεύτερη παράγραφο λέει «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία».
Και η τρίτη παράγραφος λέει: όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Όλοι κόπτονται και λένε: ο λαός, ο λαός, ο λαός. Λαϊκή κυριαρχία. Ψηφίζει ο λαός. Θέλει ο λαός. Μιλάει ο λαός. Τα πάντα κρέμονται από το λαό. Τα πάντα θυμίζονται στο λαό. Και εδώ βρισκόμαστε προ ενός μοναδικού, θα λέγαμε, φαινομένου. Ο λαός να αγνοείται παντελώς. Και μάλιστα είχαμε πει και στο παρελθόν, ήταν ένα ανίκιο φαινόμενο και οι υπουργοί μέσα στα γραφεία να χτυπούν τα χέρια επί της τραπέζης και να λένε, ας πούμε, και σε αγιορείτες ηγουμένους και σε δικηγόρους παραριοπάγο, δεν ήταν, είσαστε εσείς εκεί, κάποιος άλλος δικηγόρος, να λένε αφήστε το λαό ήσυχο. Το λαό δεν το αφήσουμε να κοιμηθεί κύριοι της πολιτείας, της παρελθούς και της νυν, εάν ακολουθήσει την αυτήν την τακτική. Το λαό θα οφείλουμε να τον ενημερώσουμε, γιατί ως Εκκλησία έχουμε την ευθύνη τον λαό να τον ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν το πρόσωπό του, που αφορούν τη συνείδησή του, την ελευθερία του, τις ατομικές του ελευθερίες. Και τώρα, αφού πλέον ήδη θα έχει γίνει μετά από τις τρεις ομιλίες αυτές και το ίμιση αυτής, ότι όλους μας αφορά και θρησκευτικούς ανθρώπους και μη θρησκευτικούς, όλους τους πολίτες μας αφορούν αυτές οι κάρτες και ταυτότητες. Ας έρθουμε σε μια ειδικευμένη τώρα όψη του προβλήματος. Ας δούμε το πρόβλημα των ηλεκτρονικών καρτών και ταυτοτήτων από πλευράς θρησκευτικής συνειδήσεως. Μας παραβιάζουν τη θρησκευτική συνείδηση, την ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως. Δηλαδή, είμαι υποχρεωμένος εγώ, Πάτερ Λάμπρο, να δεχτώ κάρτα που να περιέχει το barcode. Αυτό συγκεκριμένα είναι, είναι ένα σχήμα που μας δείχνει το barcode από ένα προϊόν. Και βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα εδώ στο barcode αυτό τις διπλές γραμμές που προεξέχουν στην αρχή, στο μέσον, εδώ και στο τέλος. Αυτό λοιπόν το barcode σύστημα, το οποίο ήταν εδώ, όπως μας είπε και ο κύριος Σταμάτης Κουλουθούς που θα μας αναλύσει στην επόμενη εκπομπή λεπτομερέστερα. Ήταν αυτό χωρίς τις διπλές αυτές τρεις γραμμές που έχουν την έννοια αποκλειστικά. Καμία άλλη χρήση, καμία άλλη σκοπιμότητα, παρά μόνο να είναι σφράγισμα αντίχριστο, 666, όπως βλέπουμε και πάνω. Λοιπόν, αυτό το barcode το οποίο περνούν μέσα στις κάρτες, είναι για μας πρόβλημα συνειδήσεως, ναι ή όχι. Μπορούν λοιπόν, χωρίς να διαμαρτυρηθούμε εμείς, να δεχτούμε αυτό το barcode στις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως. Τι λέτε εσείς, παραβιάζεται ή δεν παραβιάζεται η ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως? Υπάρχει καμία προστασία στη συνείδησή μας, αν πούμε ότι εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με αυτό το σφράγισμα, με αυτό το σύστημα, το 666. Μπορούν να μας το επιβάλλουν? Ποιο άρθρο του συντάγματος μας κατοχυρώνει? Το άρθρο 13... Τη συνείδησή μας να λειτουργεί ελεύθερα, μην μας αναγκάσουν. Το άρθρο 13 αναφέρεται σε αυτό το θέμα που θίγεται και λέει ότι η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως είναι απαραβίαστη. Αν θέλουμε το Σύνταγμα να είναι ένα ζωντανό κείμενο, θα πρέπει να σεβαστούμε αυτές τις διατάξεις από αυτή την άποψη που θίξατε. Αλλιώς και το Σύνταγμα θα καταντήσει μια σειραφή παραγράφων χωρίς κανένα νόημα. Λοιπόν, αν αυτή η περίπτωση δεν είναι περίπτωση θρησκευτικής ελευθερίας, διερωτώ με ποια είναι. Γιατί εδώ δεν είναι μια υποκειμενική στάση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμείς συζητώντας τη βγάλαμε. Όταν έχουμε τόσες τοποθετήσεις επισήμων οργάνων της Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου και του Αγίου Όρους, τι άλλο περισσότερο θέλουμε ως απόδειξη του ότι εδώ προσβάλλεται η θρησκευτική συνείδηση? Νομίζω ότι κανένας συνετός άνθρωπος και λογικός δεν θα θεωρήσει αυτό το θέμα ότι είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε ευθεία παραβίαση της θρησκευτικής συνειδήσεως που προκύπτει από όλα αυτά τα κείμενα που είδατε και από όλα τα οποία έχουμε υπόψη μας και έχουμε πει κατά καιρούς. Λοιπόν, το ζήτημα είναι από εκεί και πέρα, αν τη δεχόμαστε αυτή την παραβίαση της θρησκευτικής συνειδήσεως ή θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποκρουστεί. Χωρίς κανένα διάλογο, όπως είπαμε και προηγουμένως, χωρίς να κληθεί η Εκκλησία να συζητήσει, προωθούνται αυτά τα θέματα. Αυτό σημαίνει ότι παραβιάζουμε ευθέως τη διάταξη αυτή και ακόμα και ορισμένες άλλες διατάξεις. Γιατί όταν λέμε για το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας και όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την Εκκλησία ως κρατούσα, την Ορθοδοξία ως κρατούσα, θρησκεία κλπ., γίνεται έμεσος παραβίαση και αυτών των διατάξεων.